Καλησπέρα και πάλι. Το επόμενο μισάωρο θα είναι αφιερωμένο στο πώς αποτυπώνεται το κομμάτι έρευνα και εκπαίδευση εν μέσω πανδημίας στην υπατολογία. Είδαμε, ακούσαμε αρκετά για την αποτύπωση, για την επίδραση που είχε η πανδημία στην καθημερινή κλινική πράξη, για το πώς συμπεριφέρονται οι πατοπαθείς, τι μέτρα πρόληψης πρέπει να ληφθούν. Αλλά δεν ακούσαμε τίποτα μέχρι τώρα πώς αυτή η πανδημία επηρέασε την πρακτική, την ακαδημαϊκή, την ερευνητική των ανθρώπων που κυρίως είχαν τέτοιου είδους ενασχόληση. Ένας από αυτούς είναι ο συνάδελφος, ο καθηγητής στο Royal Free, ένα πολύ μεγάλο κέντρο της Αγγλίας, και ερευνητικό και εκπαιδευτικό, που η ελληνική τουλάχιστον κοινότητα είναι πολύ συνδεδεμένη μαζί του εδώ και δεκαετίες. Ο Μανώλης Τσόχατζης, ο οποίος θα μας δώσει στα επόμενα 25 περίπου λεπτά την εικόνα της επίδρασης της πανδημίας στην έρευνα και κυρίως το κομμάτι που αφορά το ΥΠΑΡ και τα χολιφόρα. Μανώλη, ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την υποστήριξή σου στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ύπατος και είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Σπύλιο, για την εισαγωγή και για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να συμμετέχω στις εκδηλώσεις της υπατολογικής εταιρείας. Το θέμα μου είναι αρκετά δύσκολο από την άποψη του να προβλέψει κανείς τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τις συνέπειες μέχρι τώρα τις ξέρουμε. Θα αλλάξουν αρκετά τα πράγματα στο πώς γινόντουσαν και αυτή η πανδημία δυστυχώς θα έχει επιδράσεις στην έρευνα και στην κλινική πράξη τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια. Θα μιλήσω όχι μόνο για τη διαταραχή στην ιατρική έρευνα, αλλά και για τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η πανδημία. Καταρχήν, να ξεκινήσω, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε η πανδημία τον Φεβρουάριο-Μάρτιο πέρυσι, όλες οι ειδικότητες, το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν να δούνε η κάθε ειδικότητα πώς ο ιός αυτός επηρεάζει το ερευνητικό τους αντικείμενο. Ξέρουμε πλέον ότι ο κορονοϊός έχει μηδαμινή επίδραση στο ΥΠΑΡ και η παθολογία δυστυχώς σαν ειδικότητα βρέθηκε στο περιθώριο. Θεωρήθηκε δηλαδή ειδικότητα η οποία δεν έχει προτεραιότητα. Αν κάνουμε μία, αν επισκεφτούμε το PubMed, θα δούμε ότι υπάρχουν 132.000 αποτελέσματα για το COVID-19. Αν βάλουμε COVID-19 and liver, τα αποτελέσματα είναι 2.500, δηλαδή πολύ λίγες δημοσιεύσεις και μπορούμε να πούμε χωρίς μεγάλη σημασία. Το μόνο ίσως που ξέρουμε είναι ότι οι ασθενείς με κύρωση μη αντιρροπούμενη έχουν χειρότερη κλινική πορεία. Μπορούμε να πούμε ότι η πανδημία είχε πολύ κακά αποτελέσματα στους ασθενείς μας, στους υπατοπαθείς. Μπορούμε να πούμε ότι όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, σταμάτησαν να γίνονται μεταμοσχεύσεις, σταμάτησαν να γίνονται παρακολούθηση ακυρωτικών με υπερήχους για υπατοκυταρικό καρκίνο, σταμάτησαν να γίνονται χειρουργία, σταμάτησαν να γίνονται παρακολούθηση σε εξωτερικά ιατρία και ιατρικές εξετάσεις. Να σας πω μόνο ότι στο Royal Free επί 3 μήνες δεν κάναμε καμία μεταμόσχευση ύπατος και μόνο δόθηκε προτεραιότητα σε ασθενείς οι οποίοι εργόντουσαν στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα. Αυτό που αναμένουμε να δούμε τους επόμενους μήνες είναι αυξημένα περιστατικά ρήξης αντιρρόπησης. Ήδη στην Αγγλία έχουμε δει ένα 20% αυξημένης αλκοολικής υπατοπάθειας. Έχουμε δει αυξημένο αριθμό ασθενών οι οποίοι φεύγουν από λίστες μεταμόσχευσης
διότι η υγεία τους έχει γίνει πολύ χειρότερη και επίσης πάρα πολύ αυξημένο backlog ασθενών και διαγνωστικών τεστ, το οποίο στα χρόνια που θα έρθουν θα έχει σαν αποτέλεσμα να χάσουμε διαγνώσεις, να χάσουμε πρόοδο νόσου σε ασθενείς, να χάσουμε υπατοκυταρικούς καρκίνους και αυτό δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα την οποία θα ζήσουμε. Όσον αφορά την ιατρική έρευνα, οι προτεραιότητες σε πρώτη φάση ήταν η προστασία των ασθενών και του προσωπικού και ουσιαστικά οι καινούριες κλινικές μελέτες σταμάτησαν, ενώ οι κλινικές μελέτες οι οποίες βρίσκονταν, είχαν ήδη ξεκινήσει, είχαν πολύ σημαντικές τροποποιήσεις. Σημαντική η διατήρηση της επιστημονικής ακεραιότητας των μελετών, ούτως ώστε όταν πάρουμε αποτελέσματα, αυτά τα αποτελέσματα να μπορέσουν να αλλάξουν την κλινική πρακτική. Και έχει δοθεί έμφαση στη συλλογή των πρωταρχικών καταληκτικών σημείων, δηλαδή πολλά δευτερογενή καταληκτικά σημεία θα χαθούν, πολλές συλλογές βιολογικών υλικών, οι οποίες γινόντουσαν στο περιθώριο κλινικών μελετών, δεν θα γίνουν και θα χάσουμε πολύ σημαντικές κλινικές πληροφορίες λόγω αυτού του γεγονότος. Επίσης, έχουν γίνει πραγματιστικές αλλαγές στα πρωτόκολλα, ούτως ώστε τα πρώτα τρία σημεία, τα οποία σας ανέφερα, να γίνουν πραγματικότητα. Και θα μπω σε λεπτομέρειες σε αυτό. Εάν δούμε παγκοσμίως τι συνέβη, το 80% των τυχεοποιημένων μελετών σταμάτησαν όχι μόνο στην παθολογία, αλλά σε κάθε άλλη ειδικότητα. Τα βρετανικά δεδομένα έδειξαν ότι ουσιαστικά τον τελευταίο χρόνο δεν ξεκίνησε καμία καινούργια μελέτη στην υπατολογία και ένα ανάλογο ποσοστό σταμάτησε. Εργαστήρια έκλεισαν και δεν μιλάω μόνο για εργαστήρια βασικής έρευνας, μιλάω για εργαστήρια όπου γινόντουσαν η επεξεργασία βιολογικών δειγμάτων. Ιατρικά συνέδρια αναβλήθηκαν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της επιστημονικής πληροφορίας, αλλά και την ελάττωση της συζήτησης, της συνάντησης μεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και καινούριων επιστημονικών συνεργασιών. Επίσης, υπήρξε σοβαρή αναστάτωση σε γραμμές παραγωγής λόγω της πανδημίας, είτε λόγω κλεισίματος εργαστηρίων, είτε λόγω αλλαγής κατεύθυνσης προς το COVID-19. Να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Όταν ξεκίνησε το Μάρτιο η πανδημία στο Λονδίνο, ήρθε ο στρατός στα εργαστήρια του Royal Free και πήρε όλα τα μηχανήματα PCR που είχαμε, προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης COVID test. Και τέλος, τεράστιες οικονομικές απώλειες των πανεπιστημίων. Και εδώ τίθεται σε ερώτημα ποιο θα είναι το μέλλον της ανεξάρτητης ιατρικής έρευνας στα χρόνια που θα έρθουν. Και δυστυχώς υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μειωθεί σοβαρά το ερευνητικό προσωπικό ή να γίνει στροφή των πανεπιστημίων στην εκπαίδευση από την έρευνα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το UCL ήδη σκέφτεται πώς θα αυξήσει τον αριθμό φοιτητών
από εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διατηρήσει, να απορροφήσει ένα μέρος της οικονομικής ζημιάς. Αν δούμε την έρευνα στην υπατολογία, έχουμε φυσικά τις τυχιοποιημένες κλινικές μελέτες. Από αυτές ξεκίνησαν πολύ λίγες ή σχεδόν καμία, και οι περισσότερες οι οποίες συνέβαιναν, η πατήτιδα Β, μη αλκοολική λιπόδη διήθηση του ύπατος, αλκοολική υπατοπάθεια, σταμάτησαν. Η έρευνα βασιζόμενη σε βάσεις δεδομένων, υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, πολλοί ερευνητές είχαν περισσότερο χρόνο για να δουν υλικό το οποίο είχε ήδη συγκεντρωθεί, αλλά καθώς δεν βλέπουμε πλέον ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία και έχει ελαττωθεί και ο αριθμός των νοσηλιών, οι βάσεις δεδομένων δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Βιοτράπεζες με μακροχρόνια παρακολούθηση, πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν υπάρχει βιολογικό υλικό, οι ασθενείς δεν έρχονται πλέον στο νοσοκομείο για ραντεβού, γίνονται όλα με τηλεϊατρική. Ιατρικά μηχανήματα και συσκευές, για παράδειγμα το FibroScan ή το AlphaPump για τον ασκήτη, το ίδιο πρόβλημα. Και βασική έρευνα, θα σας δείξω μια διαφάνεια για αυτό. Είχαμε κλείσιμο εργαστηρίων, ειδικά στο πρώτο κύμα. Η οδηγία ήταν στο μη ιατρικό προσωπικό να μην προσέρχεται στον χώρο εργασιών. Άρα αυτά τα προγράμματα σταμάτησαν για τρεις μήνες. Χάθηκαν χρήματα τα οποία δινόντουσαν από διάφορους οργανισμούς σε αυτούς τους ερευνητές. Διαθεσιμότητα βιολογικών υλικών. Για να γίνει η βασική έρευνα υπάρχει εξάρτηση είτε σε ιστό, είτε σε αίμα ή πλάσμα από ασθενείς. Έχουμε ελαττωμένες μεταμοσχεύσεις, ελαττωμένα χειρουργία και ελαττωμένο αριθμό ασθενών που έρχονται σε εξωτερικά ιατρία. Συνεπώς, η διαθεσιμότητα βιολογικών υλικών είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η χρηματοδότηση είναι επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δόθηκε η δυνατότητα παύσης της χρηματοδότησης και η Βρετανική κυβέρνηση, και όχι μόνο η Βρετανική κυβέρνηση, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, έδωσε χρήματα ουσιαστικά στους ανθρώπους που δεν ερχόντουσαν στη δουλειά τους, αλλά αυτά τα χρήματα σιγά σιγά, αυτή η υποστήριξη σιγά σιγά τελειώνει. Και επίσης, όταν ξανά άνοιξαν τα εργαστήρια, στο Λονδίνο ας πούμε, ξανά άνοιξαν τα εργαστήρια τον Ιούνιο του 2020, για να ξανακλείσουν μετά τον Δεκέμβριο, αλλά όταν ξανά άνοιξαν, λόγω των αποστάσεων ασφαλείας και του χώρου, μπορούσαμε να λειτουργήσουμε μόνο στο 30% σε σχέση με προηγουμένως. Συνεπώς, έγινε κατακαιρματισμός των ερευνητικών ομάδων. Τα ερχόντουσαν με ωράριο στο εργαστήριο και προγράμματα τα οποία χρειαζόντουσαν μεγάλο αριθμό προσωπικού δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Και αυτό εξακολουθεί και είναι πρόβλημα, όχι μόνο στην παθολογία, αλλά σε όλες τις ειδικότητες. Υπήρξε, προκειμένου οι τυχιοποιημένες μελέτες να συνεχιστούν, τουλάχιστον για αυτές όπου οι ασθενείς συμμετείχαν ήδη, χρειάστηκε να γίνουν σοβαρές παρεκκλήσεις από τα πρωτόκολλα. Είχαμε επισκέψεις εκτός χρονοδιαγραμμάτων, ελαττωμένη συλλογή στοιχείων,
Φυσική εξέταση, βάρος και ύψος δεν γινότανε. Ζωτικά σημεία και εργαστηριακός έλεγχος δεν γινότανε ή η συχνότητα ελαττώθηκε. Απεικονιστικές εξετάσεις δεν γινόντουσαν και δεν μπορούσε να ελεγχθεί με επάρκεια η συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή. Το ιατρικό προσωπικό όσοι ασχολούντουσαν ερευνητικά πολλοί χρειάστηκε να καλύψουν την κλινική φροντίδα των ασθενών με COVID. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι επί 4 μήνες τον τελευταίο χρόνο ήμουνα υπεύθυνος θαλάμων ασθενών με COVID και αυτό διότι το νοσοκομείο μας είχε μόνο τέτοιους ασθενείς και αυτό έγινε σε πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως όπου οι χειρουργικές ειδικότητες αναδιπλώθηκαν σε μονάδες εντατικές θεραπείες και οι παθολογικές στους θαλάμους με COVID-19. Επίσης, πολλοί ερευνητές αναδιπλώθηκαν σε έρευνα συσχετιζόμενη με COVID-19 και αυτό είχε να κάνει με εθνικές προτεραιότητες σε κάθε κράτος. Υπήρξε αναβολή και αναστολή κινητικότητας ιατρών μεταξύ κρατών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πρώτα απ' όλα την ελάττωση της δυνατότητας για έρευνας σε μεγάλα κέντρα, αλλά επίσης για τους νεαρούς συναδέλφους οι οποίοι θα είχαν να κερδίσουν επίσης από τέτοια κινητικότητα μία αναβολή στην καριέρα τους. Παύση και αναβολή διδακτορικών διατριβών. Όσοι γιατροί ήταν εκτός κλινικών προγραμμάτων, γύρισαν σε κλινικά προγράμματα. Διδακτορικές διατριβές σταμάτησαν ή αναβλήθηκαν. Για παράδειγμα, στην ομάδα μου είχα 2 διδακτορικές διατριβές, τις οποίες ανέβαλα. Και επίσης αυτό είχε κυρίως επίδραση σε μητέρες. Η φροντίδα των παιδιών ήταν ένα καθοριστικό στοιχείο που σταμάτησε την ιατρική έρευνα για 5 περίπου μήνες στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Τα σχολεία δεν ήταν ανοιχτά και ήταν οι μητέρες οι οποίες ανέλαβαν αυτό το δυσανάλογο βάρος. Και κυρίως τα τρία τελευταία σημεία είχαν μια πολύ σημαντική επίδραση στην νέα γενιά ερευνητών, οι οποίοι θα είναι αυτοί που τα επόμενα χρόνια θα στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες και βλέπουμε μια πολύ πολύ σημαντική αναστάτωση. Στις κλινικές μελέτες υπό εξέλιξη χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ η τηλεϊατρική. Οι επισκέψεις ήταν είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω βιντεοκλήσεων, αποστολή φαρμάκων στο σπίτι με courier, εξετάσεις αίματος, ελάττωση της συχνότητας, τοπικά κέντρα, τα οποία ήταν COVID-free, με σοβαρά πρωτόκολλα για την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών και επίσης αποστολή φλεβοτόμων στο σπίτι. Όλα αυτά σε συνδυασμό είχαν σαν αποτέλεσμα η αναστάτωση να είναι σχετικά μικρή. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις για το πού θα πάμε από εδώ και πέρα.
Μια πολύ σοβαρή πρόκληση είναι η διατήρηση των ερευνητικών υποδομών. Όπως σας είπα, τα πανεπιστήμια έχουν υποστεί τεράστιες οικονομικές βλάβες, τεράστιες οικονομικές απώλειες, και αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση την μη εμπορική ιατρική έρευνα. Επαρκής συμμετοχή ασθενών. Υπάρχουν μελέτες που τρέχουν, υπάρχει διστακτικότητα των ασθενών να συμμετάσχουν σε αυτές τις κλινικές μελέτες. Ελπίζουμε ότι το εμβόλιο μέσα στους επόμενους μήνες, τουλάχιστον στην Ευρώπη, θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Θα υπάρξει καθυστέρηση στην έγκριση φαρμάκων λόγω της καθυστέρησης των κλινικών μελετών. Θεωρούσαμε, για παράδειγμα, ότι στην ΑΦΛΤ θα έχουμε φάρμακα τα επόμενα 1 με 2 χρόνια. Αυτό τώρα έχει γίνει 3 με 4 χρόνια λόγω των μελετών στη φάση 3, που είτε δεν έχουν ξεκινήσει, είτε ουσιαστικά έχουν πάυσει με τη συμμετοχή καινούριων ασθενών. Και σοβαρή αναστάτωση σε μακροχρόνιες μελέτες με ασθενείς να μην θέλουν πλέον να συμμετάσχουν. Η χρηματοδότηση θα είναι ελαττωμένη, και θα είναι ελαττωμένη διότι οι κυβερνήσεις παγκοσμίως έριξαν πάρα πολλά χρήματα στην αντιμετώπιση του COVID και στις κοινωνικές, ιατρικές συνέπειες, και δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις η έρευνα θα υπάρξει πρόβλημα στην έρευνα και στη χρηματοδότηση για έρευνα. Επίσης, φιλανθρωπία θα είναι πολύ λιγότερη στην έρευνα, θα στραφεί σε άλλους τομείς. Καθώς γίνεται επανεκκίνηση των μελετών τώρα και στους επόμενους μήνες, θα δοθούν προτεραιότητες και πολλές μελέτες οι οποίες ήταν να ξεκινήσουν ή είχαν ξεκινήσει ένα χρόνο πριν δεν θα έχουν πλέον προτεραιότητα και δεν θα γίνουν ποτέ ή θα καθυστερήσουν πάρα πολύ. Και όπως σας είπα, η παθολογία βρέθηκε στο περιθώριο. Θα υπάρχουν μελέτες οι οποίες θα χαθούν. Οι ερευνητές σε αρχικά και μεσαία στάδια καριέρας, όπως σας ανέφερα, έχουν δυστυχώς αυξημένες συνέπειες από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβησαν. Και επίσης η επιστημονική ακεραιότητα των μελετών, οι οποίες θα δημοσιευτούν, θα πάσχει. Θα βλέπουμε σε μεγάλες μελέτες ότι το τάδε ποσό των ασθενών δεν είχε μία βιοψία ύπατος ή δεν έφτασε το καταληκτικό σημείο λόγω COVID. Και σε πολυκεντρικές μελέτες, δυστυχώς, αυτά θα γίνουν σε διαφορετικά στάδια. Δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχουν σίγουρα στρατηγικές και σίγουρα ευκαιρίες, ούτως ώστε οι συνέπειες να ελαττωθούν. Ηλεκτρονική συγκατάθεση των ασθενών, και θα σας δώσω και άλλα στοιχεία για αυτά, αλλά αποτελεί μια τρομερή ευκαιρία. Δεν θα χρειάζεται πλέον να βλέπουμε τους ασθενείς, να εξηγούμε, να έρχονται οι ασθενείς 2 φορές προκειμένου, από μακριά πολλές φορές, προκειμένου να υπογράψουν τη συγκατάθεσή τους. Πιθανώς λιγότερο επεμβατικά καταληκτικά σημεία στις μελέτες. Συσκευές απομακρυσμένης παρακολούθησης, θα σας δείξω κάποια στοιχεία, και επίσης αυξημένη ελαστικότητα των πρωτοκόλων, και αυτό μπορούμε, είναι μαθήματα τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε στο μέλλον. Έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία θεωρητικά μεταξύ ειδικοτήτων. Αυτά
ουσιαστικά το COVID μας έδειξε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλες ειδικότητες και εκτός ιατρικής, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Τα εμπόδια που βλέπαμε ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Έρευνα υπό την αιγίδα Εθνικών Συστημάτων Υγείας. Θα σας δείξω το βρετανικό παράδειγμα, το οποίο οδήγησε στη μελέτη Recovery. Κλινικές μελέτες με μακρινή παρακολούθηση. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια διαφήμιση της κλινικής μελέτης μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ασθενής να διαβάσει το πρωτόκολλο, το οποίο θα του σταλεί ηλεκτρονικά, να δώσει ηλεκτρονική συγκατάθεση για συμμετοχή στην έρευνα, να πάει σε ένα μικρό κέντρο, satellite site, για να δώσει αίμα, και το φάρμακο να το αποσταλεί στο σπίτι και η παρακολούθηση ουσιαστικά να γίνεται ιατρικά, και αυτό θα οδηγήσει στην ελάττωση ανισοτήτων στη συμμετοχή στην έρευνα. Θα δώσει στον κάτοικο της Ικαρίας την ίδια ευκαιρία να συμμετάσχει με τον κάτοικο της Αθήνας. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Αυτό το γράφημα το πήρα από το Hepatology και δείχνει πώς αυτό θα μπορούσε στο μέλλον να το χρησιμοποιήσουμε. Η ομάδα βρίσκεται στο κεντρικό νοσοκομείο με συμμετοχή νεαρών ερευνητών και την όλη δομή θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν πολλές ειδικότητες ταυτόχρονα, ούτως ώστε το κόστος να είναι λιγότερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορετικό προσωπικό και υποδομές για την έρευνα στην νεφρολογία, στην υπατολογία. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει ένα κεντρικό γραφείο από όπου, το οποίο να χρησιμοποιούν όλες οι ειδικότητες. Απομακρυσμένη παρακολούθηση του ασθενούς, ηλεκτρονικά health records, τα οποία να είναι σε εθνικό επίπεδο, απομακρυσμένη παρακολούθηση, βιντεοκλήση για τις επισκέψεις, φλεβοτόμωση στο σπίτι, φαρμακείο για τα φαρμακευτικά προϊόντα, είτε στην κοινότητα, είτε αποστολή με courier, και επίσης πολλαπλά μικρά ιατρικά κέντρα όπου να μπορεί ο ασθενής να επισκεφτεί. Εδώ είναι κάτι που εφαρμόσαμε στο Royal Free. Μου έδωσε τη διαφάνεια ο συνάδελφος ο Ρατς Μούκερτζη, προκειμένου να παρακολουθήσουν τους ασθενείς με ασκήτη. Αυτό είναι ένα application στο τηλέφωνο, όπου μέσω Bluetooth μετριέται η ιατρική πίεση, μετριώνται η πίεση, ο καρδιακός ρυθμός, το βάρος. Ο ασθενής συμπληρώνει καθημερινά ένα ερωτηματολόγιο για να δει αν έχει υποκλινική εγκεφαλοπάθεια. Και κάποια ερωτηματολόγια για το πόσο καλά αισθάνεται, και όλα αυτά πάνε στον ερευνητή, στην ομάδα, στην ερευνητική ομάδα κεντρικά, και μπορούν να παρακολουθήσουν για σημεία τα οποία να δώσουν, ας πούμε, warning sign για λίμωξη ή ρήξη αντιρρόπησης. Και ουσιαστικά χρησιμοποιούν ένα ρολόι, αυτό το πιεσόμετρο, το οποίο το βάζουν δύο φορές τη μέρα, και τη ζυγαριά. Θέλω να σας πω, δεν ξέρω τι χρόνο έχω, απλώς θέλω να σας δείξω μερικά στοιχεία για το τι έγινε στην Αγγλία, όπου οι κλινικές μελέτες βρίσκονται υπό την αιγίδα του Εθνικού Συστήματος του Εθνικού Φορέα Έρευνας, το National Institute for Health Research. Είναι εμπορικές και μη εμπορικές, και ο οργανισμός αυτός πληρώνει προσωπικό για έρευνα, το οποίο βρίσκεται σε κάθε νοσοκομείο.
Με το που έγινε η πανδημία, οι κλινικές μελέτες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Ήταν μελέτες υψηλής εθνικής προτεραιότητας για το COVID-19, μελέτες σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο θνησιμότητας που αν δεν συμμετείχαν, δεν ήταν απαραίτητα σε COVID-19, αλλά εάν δεν συμμετείχαν είχαν κίνδυνο θανάτου, και όλες οι υπόλοιπες μελέτες. Η παθολογία δυστυχώς βρέθηκε εδώ στο κόκκινο και αυτές που συνεχίστηκαν ήταν αυτές στο COVID-19. Δόθηκε προτεραιότητα στη μελέτη recovery και αυτό που κατάφερε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι να δώσει, ουσιαστικά να τυχιοποιήσει 40.000 ασθενείς σε 180 κέντρα σε όλη την Αγγλία. Κάθε ασθενής με COVID, ο οποίος έμπαινε στο νοσοκομείο, τυχιοποιήθηκε σε κλινική μελέτη. Να σας δείξω απλώς ότι πολλά από αυτά που ξέρουμε για το COVID σήμερα βασίζονται σε αυτή τη μελέτη recovery, και αυτό νομίζω δίνει και την ευκαιρία να σκεφτούμε ότι ίσως πρέπει πλέον να δίνουμε προτεραιότητα σε μελέτες υπό την αιγίδα εθνικών συστημάτων υγείας, τα οποία θα μπορέσει να μας βοηθήσει να απαντήσουμε πολλά ερωτήματα. Εδώ δύο μελέτες στο New England, τρεις στο Lancet και ουσιαστικά ό,τι ξέρουμε για το COVID. Αυτό έγινε στην Αγγλία. Βλέπετε ότι οι συμμετέχοντες σε ιατρική έρευνα κατά τη διάρκεια του COVID αυξήθηκαν σε 53%. Λιγότερες μελέτες, αλλά περισσότεροι συμμετέχοντες. Η συμμετοχή όμως σε έρευνα στην υπατολογία ελαττώθηκε κατά 32%, αυτό είναι σε όλη την Αγγλία, και κατά 85% στο Λονδίνο. Και αυτό έγινε διότι το Λονδίνο χτυπήθηκε ιδιαίτερα βαριά από το COVID και στα δύο κύματα. Είναι τρεις μελέτες οι οποίες χρηματοδοτούνταν στην υπατολογία, οι οποίες χρηματοδοτούνταν από το NIHR, Caliber και BOP, σε κυρωτικούς ασθενείς. Επειδή βασίζονταν σε ενδοσκόπηση, οι μελέτες αυτές έχουν ανασταλεί τους τελευταίους 18 μήνες και δεν ξέρουμε πότε θα ξαναρχίσουν. Αυτή η μελέτη, ας πούμε, που ήταν σε νοσηλευόμενους ασθενείς με αλκοολική πατήτητα, είναι μία από τις λίγες μελέτες η οποία μπόρεσε και συγκέντρωσε τους 40 ασθενείς που χρειαζόταν. Μπόρεσα και πήρα κάποια δεδομένα. Ευχαριστώ την Κική, τη Δούνια που μου τα έδωσε αυτά. Ο αριθμός των περιλήψεων βλέπετε στο υπατολογικό συνέδριο. Ελαττώθηκε κατά 18% από το 2020 στο 2021. Δεν έχω άλλα στοιχεία για την πανδημία στην Ελλάδα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο αριθμός περιλήψεων στο ESL για το 2021 έχει ελαττωθεί κατά 40%. Και αυτό νομίζω δίνει μια εικόνα για το τι γίνεται στην υπατολογία παγκοσμίως. Τα late breakers ελαττωμένα κατά 50%. Συμπερασματικά, υπήρξε μια σοβαρή αναστάτωση στην υπατολογία που θα διατηρηθεί για χρόνια. Θα υπάρξει καθυστέρηση στην έγκριση φαρμάκων για υπατοπαθείς. Θα υπάρξει ελάττωση της χρηματοδότησης ερευνητών και προγραμμάτων. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν ευκαιρίες στο σχεδιασμό των κλινικών μελετών που πρέπει να εφαρμόσουμε για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο το θέμα, αλλά δεν είναι τυχαία η επιλογή σου, διότι είσαι από τους ανθρώπους που είσαι στην παραγωγή της γνώσης σε πολύ μεγάλο κέντρο, το οποίο μάλιστα μετατρέπηκε σε κέντρο COVID. Οπότε αυτό σημαίνει, πολύ ωραία το είπες, εγώ θα το έλεγα πιο απλά, καταστροφή πλήρης. Μου έκανε εντύπωση που ήρθε ο στρατός και πήρε τα μηχανήματα για PCR. Αλλά συνοψίζοντας, θα μπορούσε κάποιος να πει είναι η συνέπεια η οικονομική στην έρευνα. Τη στιγμή που υπάρχει μια τεράστια οικονομική καταστροφή και σε απώλεια μεγάλη ανθρώπινου δυναμικού αλλά και σε απώλεια resources, είναι λογικό ότι η έρευνα έρχεται λίγο πιο πίσω στις προτεραιότητες όταν κάνεις αγώνα να σώσεις κόσμο και να βαστίξεις την κλινική υπόσταση στα βασικά. Επομένως, η έρευνα θα έρθει λίγο πιο πίσω. Αυτό βέβαια έχει τεράστιες συνέπειες για το μέλλον. Υπάρχουν όμως και ευκαιρίες, τις είπες, νέα επαγγέλματα. Αυξήθηκε ο αριθμός, δηλαδή, εγώ βλέπω επαγγέλματα stand-entry τώρα. Όλα αυτά τα application, κάποιος θα πρέπει να τα φτιάχνει και κάποιος πρέπει να
να τα αξιοποιεί, να τα αξιολογεί μετά. Επίσης, επειδή η Ελλάδα δεν ήταν Αγγλία στο COVID, δεν την πέρασε τόσο μεγάλη τη θύελλα και βέβαια δεν είχε και τις υποδομές τόσο οργανωμένοι όπως ήταν η Αγγλία, στην Ελλάδα θα έλεγα, από τον δικό μου μικρό κόσμο τουλάχιστον, στις κλινικές μελέτες δεν είχαμε μεγάλη παύση μελετών. Μπορεί να μην είχαμε πολλές προσφορές για νέες μελέτες, γιατί είχε υπάρξει μεγάλη αναστάτωση, αλλά οι ήδη υπάρχουσες, και μάλιστα θα έλεγα, μου έκανε εντύπωση βλέποντας τα ενημερωτικά που στέλνουν σε χώρες λίγο πιο πίσω από τον βορρά της Ευρώπης, που την πέρασε μερικές χώρες αρκετά πιο βαριά, όπως η Βόρεια Ιταλία, όπως η Αγγλία. Πολλά κέντρα παρέμεναν λίγο ανοιχτά. Όχι με πολύ μεγάλο recruitment, αλλά λίγο ανοιχτά. Δεν είχαμε δηλαδή το δράμα της, όπως το περιγράφει, 80% παύση στο χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρωτοκόλλο. Η κυρία Ντόιτσε έχει κάνει ένα σχόλιο. Πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν τα βιογραφικά στις θέσεις του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μάλλον γενικότερα, ή στην ακαδημαϊκή καριέρα για αυτούς τους νέους συναδέλφους που θα βγουν στο μέλλον θέσεις, έστω και αυτές οι λίγες, για να το κλείσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει ένας δείκτης για το COVID. Η δυσκολία θα είναι για όλους, δεν θα είναι μόνο για συγκεκριμένους. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει. Να γίνει μια προσαρμογή τουλάχιστον για την περίοδο του COVID, αξιολόγησης του βιογραφικού, έτσι φαντάζομαι αυτό θες ακριβώς, να... Τουλάχιστον για αυτή τη διετία, ανεξάρτητα είναι κάποιος νέος, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που θα εξελιχθεί. Θα πρέπει να αξιολογηθεί κάπως αντίστοιχα, ειδικά άμα ήταν άνθρωπος που δούλευε σε ένα νοσοκομείο που ήταν στην πρώτη γραμμή. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Διότι θα υπάρχουν άνθρωποι που δούλευαν στην πρώτη γραμμή και άλλοι που θα είχαν περισσότερο χρόνο. Ακριβώς. Θα ήταν άδικο μετά. Και αυτό θα δημιουργήσει ανισότητες. Μεγάλες, ναι. Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισήγηση. Σε ευχαριστούμε πραγματικά θερμά για όλη την υποστήριξη και για το συνέδριο και γενικότερα. Και θα δοθεί και άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε, Μανώλη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Αντίο.